προσπαθεί να θεμελιώσει για να βοηθήσει τη χώρα να βγει από το αδιέξοδο. Δεν μας είπε τίποτα για το μέλλον. Δεν μας είπε τίποτα για αναπτυξιακά μέτρα. Δεν μας είπε τίποτα για μεταρρυθμίσεις. Και σε ευτερολογία του πήγε μέχρι τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι μεγάλο. Το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση σήμερα θα το έκανε οποιοδήποτε πρωτοετής φοιτητής αν του έδιναν να διαχειριστεί την οικονομική κρίση για την Ελλάδα. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι του νηπιαγωγείου. Είναι elementary school. Το να κόψεις μισθούς και συντάξεις βεβαίως είναι το εύκολο πράγμα. Άλλα μέτρα έχετε να προτείνετε. Διότι αν οδηγήσετε την Ελλάδα με τα μέτρα αυτά σε ύφεση, το Σεπτέμβριο τι θα κάνετε? Θα έρθετε να ζητάτε και άλλα μέτρα? Το 2010 τι θα κάνετε? Σπρώξατε τα ελλείμματα του 2010 στο 2009. Σπρώχνετε τα ελλείμματά σας του 2010 στο 2011. Και τι προϋπολογισμό θα φτιάξει το 2011? Πώς δημιουργείται νέο πλούτο? Τι συνοδευτικά μέτρα υπάρχουν πέρα από τα μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων στην κλίνη του προκρούστη, όπως αυτά που παίρνετε σήμερα? Μας κατηγορήσατε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολιτικό θάρρος να αναλάβει την ευθύνη της και ότι είμαστε εδώ λόγω των δικών μας λαθών. Δικά μας είναι τα λάθη της δημιουργίας του δημοσίου χρέους από το 1980. Από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 300. Δικά μας είναι τα λάθη των τόκων και των ανατοκισμών για τη δημιουργία 207 δισεκατομμυρίων ευρώ ευθύνης του ΠΑΣΟΚ. Δικά μας είναι τα λάθη που βάλατε την Ελλάδα στην ΟΝΕ με ισοτιμία 341 δραχμές το ευρώ, ανατιμημένο το νόμισμα. Δύο χώρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έκαναν αυτό. Η μία χώρα είναι η Αργεντινή, η οποία σύνδεσε το νόμισμά της με το δολάριο σε μια άκαμπτη ισοτιμία και οδηγήθηκε σε χρεοκοπία. Και η δεύτερη χώρα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έβαλε την ισοτιμία της δραχμής με 341, που έπρεπε να είναι 500. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε παραγωγή. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα σήμερα. Δικιά μας είναι αυτή η ευθύνη. Δικιά μας δηλαδή είναι η ευθύνη ότι μπήκαμε με ξύλινα πόδια στην ΟΝΕ. Και παρά τη συμπαράσταση της τότε αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, θα σας διαβάσω για να δείτε τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Μπούρας σε μια ομιλία του, δεν ψήφισε ούτε το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που εγγυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Δεν το ψήφισε ούτε αυτό. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε ο κύριος Σιμίτης 21 Δεκεμβρίου του 2001 στη συζήτηση του προϋπολογισμού για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, κάτω από όλες τις ηγεσίες της, δεν αντιτάχθηκε στο ευρώ. Η αποδοχή από πλευράς της αντιπολίτευσης του εθνικού στόχου της ΟΝΕ είναι προς τιμήν των πολιτικών που ηγούνται της δεξιάς, όπως είπε ο ίδιος, παράταξης τα τελευταία χρόνια. Συγκρίνετε τον εαυτό σας με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και φτάνουμε σήμερα στο σημείο, αντί εσείς να βοηθάτε το κλίμα της συνένεσης, να είναι η αντιπολίτευση αυτή η οποία προσπαθεί να βοηθήσει την κυβέρνηση σε μια ανερμάτιστη πολιτική του παρελθόντος και σε λάθη πεδαριώδη μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, είμαστε αυτοί οι οποίοι προεισέπραξαν έσοδα προμέτωχα, προέσοδα προεισπράξεις. Εμείς είμαστε αυτοί που ψηφίσαμε το νόμο 2801 του 2000, το άρθρο 14, που στις 23 Δεκεμβρίου προεισπράξατε μελλοντικά έσοδα από Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων 740 εκατομμύρια ευρώ. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2000, μελλοντικά έσοδα από τα κρατικά λαχεία 650 εκατομμύρια ευρώ. 23 Οκτωβρίου 2001, εχωρίσατε μελλοντικά έσοδα από τρίτο κούπου σου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 13 Δεκεμβρίου 2001, προεισπράξατε έσοδα με το 2019 από το Eurocontrol. Εμείς αυτά.
Εμείς κάναμε τις συμφωνίες με την Goldman Sachs να κρύβουμε το χρέος. Τα δικά σας λάθη πληρώνουμε και εμείς και εσείς. Και επειδή ρώτησε ο κ. Καρατζαφέρης τι κάναμε 25 μήνες εμείς και γιατί αυτά τα μέτρα τα πήραμε τότε. Μα τότε δεν είχαμε κρίση. Μα τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το χρέος ήταν 8,2% από 1%, το οποίο είχε τότε δηλώσει η κυβέρνηση, το επιμέρισε τα επόμενα 15 χρόνια. Έχει δίκιο ο κ. Τσίπρας. Όταν σας λέει ότι πρώτοι εσείς μιλήσατε για χρεοκοπία και στην παγίδα την οποία στήσατε πέσατε εσείς μέσα. Είδατε καμιά άλλη χώρα να το κάνει? Είδατε το κάνει η Ιρλανδία που έχει μεγάλο χρέος? Είδατε το κάνει η Βρετανία? Είδατε να το κάνει η Πορτογαλία? Είδατε να το κάνει η Ισπανία? Εσείς δηλώσατε παρόν στους διεθνείς αγορές ότι χρεοκοπούμε, ότι διακυδεύεται η εθνική μας κυριαρχία και ήρθαν οι κερδοσκόποι και χτύπησαν πρώτα την Ελλάδα. Αυτά είναι τα λάθη, τα δικά σας λάθη πληρώνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά έτσι. Βλέποντας και κάνοντας, χωρίς μια πολιτική συνολική που να δίνει διέξοδο στα πολλαπλά διέξοδα, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος, αυτά τα μέτρα είναι μέτρα ανάσας για ένα εξάμηνο. Μετά το εξάμηνο θα πάρετε και άλλα μέτρα. Πιο σκληρά, πιο επώδυνα. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει. Ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν αντέχει να χάνει το 20% του εισοδήματός του. Δεν αντέχει να βγάλει την επόμενη χρονιά με 10 μισούς αντί για 12. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Υπουργός, πέρα από τα μέτρα αυτά, να μας πει στο υπόλοιπο του χρόνου που του απομένει, τι άλλα μέτρα αναπτυξιακά θα πάρει αυτή η κυβέρνηση. Πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε να βγει η χώρα από το αδιέξοδο και να αναλάβει επιτέλους ο ίδιος τις ευθύνες του κόμματός του, αντί να εγκαλεί μόνο την αντιπολίτευση, για να κρύψει τις πράξεις και τις παραλήψεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως της δικιάς του κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, για τα λάθη και τις παραλήψεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Είπατε ότι κάνει έρευνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλοδεχούμενοι. Είναι βέβαιο όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ελέγξει στενόκαρδα, μικροκομματικά και μικρόψυχα αυτό που εσείς κάνετε σήμερα με την Εξεταστική Επιτροπή, μόνο τα υποτιθέμενα λάθη των αντιπάλων σας, αλλά θα πάει πολύ μπροστά και θα πάει πολύ πίσω και θα ελέγξει όλη την περίοδο, όχι μόνο από την ένταξή μας στην ΟΝΕ, αλλά και προηγούμενα. Είναι βέβαιο και εξάλλου έχει ανακοινωθεί ότι θα καλέσει και την Goldman Sachs να πει πώς έκρυψε το χρέος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, έστειλε το λογαριασμό στο μέλλον και πληρώσαμε προμήθειες 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο γίνεται στη χώρα εκείνη από την οποία έχει την έδρα της η Goldman Sachs. Θα γίνει ειδική ακρόαση στην ειδική επιτροπή του Κογκρέσου για να φανεί ο ρόλος της Goldman Sachs σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα. Περιμένουμε περισσότερη σοβαρότητα από την κυβέρνηση. Περιμένουμε συγκεκριμένη πολιτική να εξαγγείλει. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά θέλουμε και μια κυβέρνηση που να ανταποκρίνεται στα μηνύματα της εποχής, στη δυσκολία η οποία υπάρχει λόγω των διεθνών συνθήκων και τα ιδιαίτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Εμείς είμαστε να βοηθήσουμε, αρκεί και εσείς να θέλετε να βοηθηθείτε. Σας ευχαριστώ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Παπουτσής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που μόλις τώρα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Και μάλιστα σκέφτομαι, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω μια προσωπική μου εμπειρία πριν από πολλά χρόνια. Ήταν ξανά κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ εδώ. Εγώ βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μαζί με τον αείμνηστο Γιάνκο Πεσματζόγλου, μέλη της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε μία από τις συναντήσεις μας και συνεδριάσεις μας, δεχθήκαμε μια σκληρότατη επίθεση ως χώρα ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία υποθάλπτει την τρομοκρατία. Την τρομοκρατία.
Όπως ήταν φυσικό, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα. Και εγώ και ο Γιάνγκος Πασματζόγλου απαιτήσαμε από τον πρόεδρο της Μεικτής Επιτροπής να μας φέρει σε επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πενταγώνου και του State Department, οι οποίες τροφοδοτούσαν τους Αμερικανούς γερουσιαστές με αυτές τις πληροφορίες. Και το απαιτήσαμε πάρα πολύ έντονα. Προς τιμήν τους το δεχτήκαν. Και γι' αυτόν τον λόγο πήγαμε και οι δυο μας να συναντήσουμε τους αρμοδίους του ελληνικού ντεσκ, οι οποίοι είχαν όλα τα στοιχεία. Μας βγάλαν το φάκελο, κάτι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι, για να μην έχουμε κάποιο μύθο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρατηρούν και ασχολούνται με τη χώρα μας. Μας βγάλαν λοιπόν ένα φάκελο. Έναν φάκελο γεμάτο με δημοσιεύματα από τον ελληνικό τύπο, τα οποία περιελάμβαναν τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας της εποχής. Το είπα αυτό γιατί σας ακούω πολύ συχνά να αναφέρεστε στο παρελθόν της οικονομικής διαχείρισης της χώρας από την Δημοκρατία και κυρίως το αναφερόμενος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ανοίγει εκεί, μην αντιλαμβανόμενος ότι όλοι όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν εκεί, ανεξαρτήτως πολιτικών ομάδων, και το τονίζω αυτό με βάση τη δική μου εμπειρία 16 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είσαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα αυτά τα οποία ακούτε και ακούσατε και μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τις αμφισβητήσεις της ένταξης της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Γιατί το παιχνίδι είναι χοντρό, γιατί το παιχνίδι αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξιοπιστία του ευρώ, της Ευρωζώνης, γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η Ένωση βρίσκεται σε μεγάλη αδυναμία, γιατί λείπει ο μηχανισμός προστασίας του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, γιατί αυτό είναι το κενό της συνθήκης, γιατί κανένας δεν θέλει να πάρει τις ευθύνες του και γιατί έχουν βάλει την Ελλάδα μπροστά, χρησιμοποιώντας την ως μια υπόθεση εργασίας, ως ένα παράδειγμα για το μέλλον, για τις όποιες κρίσεις και τις όποιες χώρες σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω ότι ήταν σοφή η ρίση του Προέδρου σας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, την οποία μάλλον θα έπρεπε κι εσείς να ακολουθείτε, ότι ας μην απολογήσετε για τίποτα από το παρελθόν. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και αυτή είναι η ευθύνη για όλους μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ευθύνη είναι να σταθούμε μπροστά με αποφασιστικότητα στις απαιτήσεις του σήμερα και κυρίως στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Γιατί αν θέλουμε πράγματι να γυρίσουμε σελίδα στη χώρα, πρέπει με αποφασιστικό τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτό το βάρος του παρελθόντος είναι βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι το βάρος το οποίο και το κόστος το οποίο πληρώσαμε για να μπορούμε να ζήσουμε, να αναπτυχθούμε, για να μπορεί η χώρα μας να είναι μία από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Για να μπορεί να είναι μέσα στα μέσα της Ευρωπαϊκής, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ταυτόχρονα χώρα η οποία χρησιμοποιεί ένα από τα δύο ισχυρότερα νομίσματα του κόσμου. Φανταστείτε θα γινόταν άλλωστε αν η Ελλάδα ήταν ακόμα με τη δραχμή εκτός της ΟΝΕ, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως υπενυχθήκατε πριν από λίγο, σε μια χρηματοπιστωτική κρίση παγκόσμια και σε μια ύφεση πανευρωπαϊκή. Γι' αυτό λοιπόν καλά θα κάνουμε να μην απολογούμαστε για ένα παρελθόν που μπορεί να βαρύνει όλους, ανεξάρτητα που επιμερίζεται ή όχι, και να σταθούμε στο μέλλον. Να σταθούμε στο μέλλον με αποφασιστικό τρόπο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κόστος της άγνοιας, της αδράνειας και του φόβου για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον είναι πολύ μεγαλύτερο πολλές φορές. Και αυτό ισχύει ως γενικός κανόνας και στη ζωή και στην πολιτική και στην οικονομία. Ακούσαμε σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ από το συνασπισμό, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση χωρίσει στα μέτρα. Και επιπλέον ακούσαμε και από κάποιους άλλους, την κυρία Παπαρίγα νομίζω, ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και δεν ζητάει ονομαστική ψηφοφορία. Γιατί η συλλογική ευθύνη είναι έτσι και αλλιώς αυταπόδεικτη. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ευθύνη όλων μας. Όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Όλων των υπουργών. Να πάρουμε τα πιο δύσκολα και τα πιο επώδυνα μέτρα για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση και τα αδιέξοδα που εσείς την οδηγήσατε. Εμείς προχωράμε και θα προχωρήσουμε μπροστά και με αποφασιστικό τρόπο. Έχοντας ακριβώς την πολιτική νομιμοποίηση για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Έχοντας ακριβώς την πολιτική νομιμοποίηση και την εντολή του ελληνικού λαού να μπούμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Με προϋποθέσεις όμως. Προϋποθέσεις που αφορούν όλους μας. Που αφορούν τους βουλευτές μας, αφορούν τα στελέχη μας. Αφορούν όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας
και φυσικά πρώτα απ' όλα αφορούν την ίδια την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Και αναφέρομαι στις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, ότι αυτή η πορεία προϋποθέτει έχει τρεις βασικές συνιστώσεις. Η μία είναι αυτή η οποία αφορά τα πρώτα, τα επίγοντα μέτρα έκτακτης ανάγκης, που είναι μέτρα σκληρά, είναι μέτρα αναγκαία. Η δεύτερη είναι η χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Μιας τολμηρής και γενναίας δέσμης αναπτυξιακών μέτρων που πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση. Γιατί αν δεν υπάρξει η δέσμη των αναπτυξιακών μέτρων και αν έχουμε καθυστέρηση, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο και ο Υπουργός και όλοι μας και εγώ πολλές φορές έχουμε πει: η χώρα θα εγκλωβιστεί στην ύφεση και θα δυσκολευτούμε πολύ να βγούμε. Το τρίτο και καθοριστικό θέμα και προϋπόθεση είναι η άμεση αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, του επανακαθορισμού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, η αλλαγή της νοοτροπίας, η ανατροπή ενός σαθρού καθεστώτος το οποίο επί τόσα χρόνια καθυστερεί και ποδηγετεί την οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης και την οποιαδήποτε σχέση με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Και σε αυτό, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να καθυστερούμε. Και εδώ πρέπει να προχωρήσουμε. Και να προχωρήσουμε με αποφασιστικό τρόπο. Γιατί κανείς δεν πρόκειται να μας περιμένει. Γιατί κανείς, ούτε οι διεθνείς αγορές, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε κανείς δεν πρόκειται να μας αξιολογήσει από τις προθέσεις μας και από τις διακηρύξεις μας. Θα μας αξιολογήσει εδώ και ένα μήνα πια, μας αξιολογεί με βάση τα πεπραγμένα μας, με βάση το έργο μας, με βάση τις πρωτοβουλίες μας, με βάση αυτά τα οποία κάνουμε και το αποτέλεσμα που έχουν αυτά τα οποία. Γι' αυτό είναι κρίσιμη η συγκυρία. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνούμε ποτέ, είναι ότι πέρα από τις αγορές, πέρα από τα θεσμικά όργανα, πέρα από τους αριθμούς, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει η κοινωνία, υπάρχει η ελληνική κοινωνία και πάνω απ' όλα υπάρχει η αγορά και οι υγιείς δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, που κι αυτές χρειάζονται την απαραίτητη στήριξη όλων. Ένα καθαρό θεσμικό πλαίσιο. Ένα καθαρό πλαίσιο το οποίο να δίνει σε όλους αξιόπιστα επιχειρήματα ότι αυτά τα οποία δίνουν, τα δίνουν δίκαια. Αυτά τα οποία προσφέρουν στη μεγάλη εθνική υπόθεση, τα προσφέρουν και νιώθουν ότι δικαίως τα προσφέρουν. Ότι αξίζει τον κόπο. Ότι πιάνουν τόπο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, κύριε Υπουργέ, χωρίς καμία καθυστέρηση, το φορολογικό νομοσχέδιο. Το οποίο, σύμφωνα με τις διακηρύξεις που ήδη έχετε κάνει, είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνει και εμπεδώνει την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι αυτό που απευθύνεται στους έχοντες, διευκολύνοντας, ελαφρύνοντας στο μέτρο του δυνατού, σε μια κρίσιμη εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, τους μη έχοντες. Αλλά ταυτόχρονα που διαμορφώνει ένα καθαρό, ασφαλές πλαίσιο για την ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία και κυρίως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε τη λειτουργία του αναποτελεσματικού κράτους και να ενισχύσουμε το ρόλο και την αξία του αποτελεσματικού κράτους, του αποτελεσματικού δημοσίου τομέα, την ίδια στιγμή όμως έχουμε και υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και καθαρό πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία των υγιών δυνάμεων της οικονομίας, πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε να πυροδοτήσουμε την ελπίδα για αναπτυξιακή διαδικασία. Διαφορετικά, δεν έχουμε ελπίδα. Και εμείς είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ελπίδα στον ελληνικό λαό. Είμαστε εδώ κι εσείς κι εμείς για να στηρίξουμε την προσπάθεια όλων των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας. Και αυτό είμαι αποφασισμένος να πω, αυτό που όλοι μας μιλούμε, για όλοι μας αποδεχόμαστε, ότι εμείς θα πετύχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε, γιατί δεν έχουμε κανέναν απολύτως άλλο δρόμο, δεν έχουμε καμία απολύτως άλλη επιλογή. Αυτή ήταν η δέσμευση του Γιώργου Παπανδρέου, σε αυτή περιμένουμε και σε αυτή επιμένουμε. Να είστε καλά. Ο Αστέρεος Ροντούλης. Για δύο λεπτά, κύριε Ροντούλη, γιατί ο αρχηγός μίλησε δύο φορές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κάτι ψέλησε πριν ο κύριος Τσίπρας για συγκυβερνήσεις. Θα πω λοιπόν κάτι το οποίο απαντά στον κύριο Τσίπρα. Την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί συνάδελφοι,
Έρχεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο περί ηθαγενείας, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα μάλλον πάμε για μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Πασόκ, Καραχασάν και κυρίου Τσίπρα, ο οποίος συμφωνεί απολύτως με τις ρυθμίσεις του Πασόκ περί ηθαγενείας. Έρχομαι στο προκείμενο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι με το νομοσχέδιο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν πέσει οι μάσκες. Και έχουν πέσει οι μάσκες διότι το κρατικοδίαιτο Πασόκ ενώπιον μεγάλων δημοσιονομικών αδιεξόδων στα οποία και το ίδιο συνέβαλε κατά το παρελθόν, αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό. Εξού και η ρίση του κυρίου Παπανδρέου ότι φύγαμε, εγκαταλείψαμε την ιδεολογική μας ταυτότητα. Και πώς το κάνει αυτό το Πασόκ, πώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα οδυνηρά δημοσιονομικά αδιέξοδα? Με κοινωνική αναλγησία, χωρίς κανένα κοινωνικό αντίβαρο. Παράδειγμα, είναι δυνατόν να πέφτουν τα ίδια μέτρα με την ίδια ένταση πάνω στις πολύτεκνες οικογένειες? Ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν τα μέτρα αυτά να πλήττουν αδιακρίτως τα άτομα με αναπηρία, τους τυφλούς, τους έχοντες κινητική αναπηρία? Δεν γνωρίζετε, κύριοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, ότι πολυτεκνία πρώτον από τη μία πλευρά και αναπηρία από την άλλη πάει μαζί με τη φτώχεια? Δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα? Χτυπάτε επί δικαίων και αδίκων. Και κάτι είπε ο κύριος Υπουργός, ο αξιότιμος κύριος Υπουργός Οικονομικών, για τους αγρότες. Μα δεν καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται? Το φθινόπωρο είχε πει ο αξιότιμος πρωθυπουργός της χώρας ότι θα υπήρχε μία αύξηση 20 ευρώ στις συντάξεις του ΟΓΑ. Βγήκε ο κύριος Λοβέρδος και το διέψευσε. Τέρμα, να καταλάβουν οι 830.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ ότι δεν θα πάρουν το 20άρικο της αύξησης που περίμεναν. Τέλος. Και βεβαίως έρχομαι και στους δημοσίους υπαλλήλους. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα. Και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό και τελειώνω ακριβώς. Πράγματι, το ζήτημα να το δούμε στη σωστή του διάσταση. Δεν είναι το ύψος των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να έχουν ίσως και τους κατώτερους βασικούς μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι η διόγκωση του κράτους. Και σε αυτή τη διόγκωση του κράτους, στη διόγκωση του κρατισμού, είναι τεράστιες οι ευθύνες του Πασόκ. Ο κύριος Υπουργός τι είπε? Φταίει η Νέα Δημοκρατία, ανέβασε κατά 50% τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί εσείς τι κάνατε από το 81? Ποιος διόγκωσε, δημιούργησε το λεγόμενο πασοκικό κράτος με τις κλαδικές? Θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα πράγματα? Εμείς έχουμε μια μεγάλη αμφιβολία ότι θα επιτύχουν τα μέτρα σε αυτά. Θεωρούμε ότι είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ένα αργόσυρτο θάνατο και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Να δημιουργήσουν δηλαδή, όπως λέμε στην οικονομία, ένα καθοδικό οικονομικό σπιράλ. Μέσα στη δίνη αυτή μπορεί να συντριβεί κάθε έννοια κοινωνική συνοχή. Και η κοινωνική συνοχή είναι μια ιδιαιτέρως κρίσιμη παράμετρος για να επιτύχει το όποιο πρόγραμμα ανάπτυξης και σταθερότητας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Υπουργέ. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαβαζάνης. Και εσείς για δύο λεπτά, κύριε Λαβαζάνη. Αν έχετε δυνατόν κάποια ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Το έχετε ξεχυλώσει τόσο πολύ που η ανοχή δεν έχει καμία αξία, έτσι όπως τη λέτε. Ευχαριστώ, το ξέρω. Νιώθω εύκολο για την τήρηση του κανονισμού στο τέλος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μέτρα κοινωνικής αγριότητας. Έχουμε να κάνουμε με μέτρα τα οποία διαλύουν και κατεδαφίζουν συνολικά τις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις και τα εισοδήματα των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτή την ουσία πάει να αποκρύψει η κυβέρνηση, η οποία όμως διαφαίνεται ακόμα περισσότερο με τα τελευταία άρθρα του νομοσχεδίου, όπου στην ουσία η κυβέρνηση, λείπει δυστυχώς ο Υπουργός Εργασίας, προσφέρει στην εργοδοσία τζάμπα εργασία. Εργασία με κρατική επιδότηση, υποτίθεται για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, κρατική
επιδότηση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. Με δύο λόγια, οι εργοδότες θα απολύουν μαζικά και θα προσλαμβάνουν υποτίθεται ανέργους, τους οποίους θα έρχεται το κράτος και θα επιδοτεί τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Ούτε στα πιο μύχια όνειρα του κεφαλαίου ανά τους αιώνες δεν είχε διανοηθεί ότι μπορούσε να προτείνει τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία έρχεται και νομοθετεί η κυβέρνηση την ώρα που λαιλατεί τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Κάνετε πραξικόπημα, κύριοι της κυβέρνησης. Πολιτικό πραξικόπημα. Πραξικόπημα κατά του συντάγματος, πραξικόπημα κατά της λαϊκής κυριαρχίας. Και λέω πραξικόπημα κατά του συντάγματος, διότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα με διατάξεις ενός νομοσχεδίου να καταργείτε συλλήβδιν όλες τις συλλογικές βάσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως κάνετε με το νομοσχέδιο. Οι συλλογικές συμβάσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα. Έχετε παραδώσει τη χώρα στις διεθνείς κερδοσκοπικές κεφαλαγορές. Παίρνετε μέτρα, υποτίθεται, για να τις καθησυχάσετε. Μετατρέπεστε σε κυβέρνηση διαχειριστών των funds και την ίδια ώρα το spread εκτινάσετε στο 6,40%. Επιτόκιο 6,40%. Ούτε ο Γούκος θα ντρεπόταν θα να δανείσει το δημόσιο με τέτοιο επιτόκιο. Και αυτό έρχεται μετά από τα μέτρα σας. Οδηγείτε τη χώρα σε φαύλο κύκλο. Καταστρέφετε το μέλλον της για δεκαετίες. Υποθηκεύετε το μέλλον του ελληνικού λαού. Δεν παίρνετε μόνο ταξικά μέτρα, καταστρέφετε μια ολόκληρη χώρα. Τα μέτρα της κυβέρνησης αυτά δεν πρόκειται όμως να σταθούν. Η κυβέρνηση αυτή θα δει να σαρώνονται κυριολεκτικά αυτά τα μέτρα τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες και το επόμενο διάστημα στους δρόμους. Ήδη τα μεγάλα λαϊκά ποτάμια έχουν ξεκινήσει. Αυτά τα μεγάλα λαϊκά ποτάμια θα σαρώσουν τα μέτρα σας και νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι θα σαρωθεί μαζί τους και η δική σας κυβέρνηση και συνολικά το δικοματικό σύστημα. Αυτήν την ώρα η χώρα χρειάζεται μια άλλη προοδευτική εναλλακτική λύση. Και αυτή η προοδευτική εναλλακτική λύση μόνο οι ενωμένες δυνάμεις της αριστεράς μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εκφράσει τη συνείδηση ενός έθνους και μιας ολόκληρης κοινωνίας η οποία αγωνιά για το μέλλον της. Θέλουμε και θα διαμορφώσουμε πολύ μεγάλη συμμαχία, ένα μεγάλο λαϊκό μέτωπο της σύγχρονης εργατικής τάξης με τα μεσαία στρώματα των πόλεων, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους μικρομεσαίους αγρότες που όλοι αυτή τη στιγμή πλήττονται βάναυσα από τα μέτρα σας και από την έθελο δουλεία σας και την παράδοση της χώρας, και αυτοί θέλουν ένα διαφορετικό δρόμο. Και αυτός ο διαφορετικός δρόμος υπάρχει. Υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής. Δεν είναι δυνατόν να μας λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή την ώρα που η Τράπεζα Πειραιώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χαριστικό επιτόκιο 1%. Γιατί δεν διεκδικείτε ανάλογο επιτόκιο δανεισμού τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανάλογο επιτόκιο δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δανείσει το δημόσιο. Δεν είναι δυνατόν το δημόσιο να τρέχει στις αγορές με επιτόκια που προσεγγίζουν το 7% μετά τα μέτρα λαϊλασίας και η Τράπεζα Πειραιώς με ενέχειρο τα δίθεν αφαιρέγγια ομόλογα του δημοσίου δυστυχώς να δανείσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Έχετε ολοκληρώσει. Επομένως, εναλλακτικοί δρόμοι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει βούληση να εφαρμοστούν. Αντιθέτως, η δικοματική, τρικοματική βούληση. Ολοκληρώσατε, κύριε συνάδελφε. Να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτών της γενικής καταστροφής. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Στο σημείο αυτό έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Όχι, δεν θα χρειαστώ καθόλου χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω απλώς στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λαφαζάνη, ότι μπορεί να κατηγορεί και να μέμφεται, αρκεί να διαβάζει το σχέδιο νόμου πριν. Τον παρακαλώ πάρα πολύ, σε ό,τι αφορά την πρακτική την οποία υπενήχθηκε ότι κατοχυρώνουμε, να απολύουν οι επιχειρηματίες προσωπικό.
να προσλαμβάνουν ανθρώπους τους οποίους εμείς θα επιδοτήσουμε τις φορές, επειδή οι κατηγορίες που προκύπτουν αυτό που είπε είναι βαρύτατες, προϋποθήθεται για να κατηγορήσεις κάποιον να έχεις διαβάσει τι λέει. Του συνιστώ να διαβάσει το άρθρο 19, παράγραφος 2, περίπτωση Β, να ζητήσει συγγνώμη και στη συνέχεια να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κύριε Λαφαζάνη, μισό λεπτό, δεν σας έδωσα το λόγο. Πρώτον, κύριε Λαφαζάνη, έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο πρώτον και πέστε μου σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ. Ναι, πέστε μου σε τι συνίσταται το προσωπικό. Διότι δεν μπορεί ο κύριος Υπουργός να απευθύνεται στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, για το συζητούμενο νομοσχέδιο και να τον κατηγορεί ότι δεν έχει διαβάσει. Μπορεί να τον κατηγορήσει για ότι είναι καλό, θεμητό, αλλά όχι ότι δεν έχει διαβάσει το νομοσχέδιο. Και εγώ θα σας πω, κύριε Υπουργέ Εργασίας, αν θέλετε να νομοθετείτε, να μας φέρετε πλήρη τη διάταξη που κατοχυρώνει ότι δεν θα απολύει ο εργοδότης όταν προσλαμβάνει. Δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα σε αυτά που... Όχι να μας λέτε, κύριε Λαφαζάνη, μια γενική και αόριστη φράση. Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ σεβαστείτε το Προεδρείο, κύριε Λαφαζάνη. Δεν έχετε το λόγο και δεν υπάρχει προσωπικό θέμα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Απολύ... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στον κατάλογο των οριστέντων από τα κόμματα ομιλητών. Το λόγο έχει ο βουλευτής Εμμανουήλ Όθωνας από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Έχετε 4 λεπτά αν θέλετε να πάρετε και τη δευτερομιλία σας, κύριε βουλευτά. Ναι, θα κάνω χρήση και του χρόνου της δευτερολογίας μου. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι όταν θα βγούμε από αυτή την πρωτοφανή κρίση, γιατί θα βγούμε, ο διαχωρισμός των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ανδρών δεν θα γίνεται ανάμεσα σε μπουνταλάδες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και σε εξυπνάκηδες που λέω εγώ, ούτε σε ερασιτέχνες και τζάμπα μάγκες, ούτε σε εύκολους αριστερούς της βολικής ρητορίας και σε μη ούτε καν μεταμελημένες μαγδαληνές που αφού οδήγησαν τη χώρα στα βάραθρα της χρεοκοπίας και της αναξιοπιστίας δεν αισθάνονται καμία στην αίσθηση ευθύνης, μεταμέλειας και συγγνώμης απέναντι στους πολίτες εκείνους που πληρώνουν σήμερα τα αναγκαία βάρη εξόδου από την κρίση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εισηγείται και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει σε λίγη ώρα μία σειρά οικονομικά μέτρα, πολλά από τα οποία δεν είναι συμβατά με το ιδεολογικό και πολιτικό DNA της παράταξής μας. Δεν είναι συμβατά με τον κώδικα αρχών και αξιών που πολιτικά γαλουχηθήκαμε και υπηρετούμε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο προηγήθηκε μία συστηματική, δυναμική, πεντάμινη διαπραγμάτευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή η κυβέρνηση, αυτή η παράταξη που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση δεν θα εισηγεί το και δεν θα ψήφιζε ποτέ τέτοια μέτρα παρά μόνο όταν αυτό γινόταν εντελώς αναπόφευκτο. Και αυτό δυστυχώς συνέβη. Όπως και στη ζωή, κύριοι συνάδελφοι, και νομίζω ότι εκφράζω σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που συλλογικά σκέφτεται και αισθάνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Όπως στη ζωή λοιπόν, έτσι και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές, ιστορικές στιγμές και τέτοιες ζούμε, όπου η αλήθεια και η αρετή είναι οι χρησιμότερες των αρετών. Η αλήθεια και η ευθύνη είναι οι χρησιμότερες των αρετών. Και θέλει σίγουρα αρετή και τόλμη να μπορείς να σηκωθείς, και αυτό κάνουμε με το όποιο κόστος, πολιτικό και ψυχικό όλοι μας, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε κατάματα το μέλλον των παιδιών που μεγαλώνουν σε αυτή την πατρίδα σήμερα. Να μπορούμε να υπερβούμε ιδεολογικά, πολιτικά, ακόμα και συναισθηματικά, δεν είναι κακό, πλαίσια και αναφορές,
και να πούμε ένα μεγάλο ναι ή ένα μεγάλο όχι. Είμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απολύτως βέβαιος ότι στην κρίση και στην αξιολόγηση, στο νου και στην καρδιά όλων των συναδέλφων που θα υπερψηφίσουμε αυτά τα αναγκαστικά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πριτανεύει αυτή η αίσθηση του χρέους. Η αίσθηση του χρέους απέναντι όχι στις πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες της συγκυρίας, όχι απέναντι στις καλώς εννοούμενες υποχρεώσεις που με βάση τις επεξεργασίες, τις προγραμματικές και τις προεκλογικές μας αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες. Αλλά η αίσθηση του χρέους απέναντι στη σωτηρία της πατρίδας, αυτό επιτάσσει η αμήλικτη συγκυρία και αυτό κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα, πολλά από τα οποία τα συμμεριζόμαστε. Ναι, θα πούμε πράγματι το χρόνο εκείνο που απαιτείται για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ριζικά μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεις που ούτως ή άλλως έχουμε εξαγγείλει, υλοποιούμε και προγραμματίζουμε για το επόμενο διάστημα και να βρούμε τα λεφτά από εκεί, από τις πηγές του πλούτου που είναι κρυμμένα, να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη σπατάλη κυρίως στον δημόσιο τομέα και να εξοικονομήσουμε τους πόρους εκείνους που σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε από εκείνους που πράγματι δεν οφείλουν να πληρώσουν για μια ακόμα φορά το μάρμαρο της κρίσης. Μόνο που αυτός ο χρόνος δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν κερδίθηκε, δεν δόθηκε σε αυτή την κυβέρνηση που από το πρώτο 24ωρο λειτουργίας της δεν πήρε ανάσα και δεν αφέθηκε σε αυτήν το περιθώριο να κάνει ένα προγραμματικό και την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβουλειών και του σχεδίου εκεί, το οποίο είχε επεξεργαστεί και το οποίο θα απαντήσει στα αίτια που δημιουργούν την κρίση και όχι στα συμπτώματά της. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω με αυτό, θα είμαστε υπερήφανοι όταν η χώρα θα βγει από το τούνελ, ότι μετατρέψαμε το χείλος του γκρεμού σε ένα σκαλοπάτι μιας ανηφορικής, ναι, δύσκολη